Καλό Καλημέρα, μεσημέρι. καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι μέρα ορόσημο για την Επιτροπή σήμερα σε σχέση με τα στημένα. Ναι, εντάξει. Ναι, θα το έλεγα έτσι. Δεν θα παίρνει αυτό που λέτε. Μου άρεσε κιόλας. Να το χρησιμοποιείτε, ναι. Απόψε είναι η εδρία. Θα δούμε τους τέσσερις αγώνες οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί ότι ήρθαν ως κόκκινη φάκελη με υψημένη σημαντική δραστηριότητα. Θα έχουμε καλέσει τον κύριο Χάρη Σαββίδη να δώσει μαρτυρία με βάση τους κανονισμούς της Επιτροπής πλέον, όχι δηλώσεις. Ναι. Κανονική μαρτυρία για αυτό που έλεγχθη στην Βουλή την περασμένη Τετάρτη, το οποίο αποφασίσαμε να το διερευνήσουμε άμεσα και σε βάθος. Κύριε Ευθυμή, ο Χάρης Σαββίδης θα έρθει σήμερα στην... Σήμερα, η ώρα 6.30 έχει πάρει ήδη κλίση με βάση τον νόμο. Μάλιστα, ναι. Και η ώρα 7 θα δούμε στο 7 ερευνώντες λειτουργούς που έχουν... Εκεί. Είναι νομικοί, όλοι είναι δικηγόροι, ναι. Μάλιστα. Και θα κληθούν και όταν θα... Όταν υπάρχουν θέματα οικονομικά, διορίζουμε και δικηγόρων και λογιστή. Μάλιστα. Και κύριε Ευθυμίου, τώρα πείτε μας συγκεκριμένα ποια παιχνίδια, ποιους κόκκινους φαγγέλους θα εξετάσουν, θα μοιραστούν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τους αγώνες Ολυμπιακός Δόξα Κατοκοπιάς. Ναι. Πείτε μας και λίγο ημερομηνίες αν έχετε που... Δεν τις έχω μπροστά μου, αγαπητοί μου, αλλά είναι τις τελευταίες 20 μέρες που έγιναν όλα, θα σας πω. Ναι, ναι. Είναι λοιπόν Ολυμπιακός Δόξα Κατοκοπιάς, Ολυμπιακός Ακλήτας Φλόρακας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Ελεμεσού και Ομόνια Λευκοσίας ΑΕΚ Λάρνακος που έγινε προχθές την Κυριακή. Αυτοί είναι οι τέσσερις κόκκινοι φαγγέλοι με υψημένη στοιχηματική δραστηριότητα που πρέπει να διερευνηθούν. Θα διερευνήσουμε εδώ σε αυτές τις τέσσερις υποθέσεις θα πάρουμε έναν ερευνώντα λειτουργό. Μάλιστα. Να τα ζει μαζί. Για τους 16 κόκκινους φακέλους, αν υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν, που είναι, που έχουν χαθεί, σε ποιο σημείο βρίσκονται. Για αυτήν την υπόθεση θα διορίσουμε δύο ερευνώντα λειτουργούς. Εννοείται σε συνέχεια του υλικού που θα παραδώσει και ο κύριος Σαββίδης, εμπροκειμένου. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, σε σχέση με τις εκκρεμότητες στην νομική υπηρεσία ή και την αστυνομία, θα ζητήσετε κάποια ενημέρωση. Διότι κάποια έχουν προωθηθεί στην νομική υπηρεσία και επί ημερών σας, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι και τη καλαθόσφαιρα πριν λίγο καιρό. Εμείς έχουμε προωθήσει όλες τις τελειωμένες έρευνες, που είναι 6. Οι έρευνες που έχουμε παραπέμψει στο Γενικό Εισαγγελέα και περιμένουμε να ενημερωθούμε για το τι έχει κάνει. Από πληροφόρηση, όχι από τον Γενικό Εισαγγελέα, έχουμε μάθει ότι ορισμένες βρίσκονται στην αστυνομία. Μέχρι εκεί γνωρίζω να σας πω. Θα ζητήσουμε ενημέρωση και θα ενημερώσουμε και εμείς στη σειρά μας το κοινό. Μάλιστα. Και κύριε Ευθυμίου, αυτή η πρόταση νόμου προωθείται από το ΑΚΕΛ, από τον κύριο Πασουστίδη, έτσι ώστε να προκύψει αυτή η ενημέρωση. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει το δικό σας έργο και στην διαφάνεια? Ο Θεός να τον έχει καλά τον κύριο Πασουστίδη. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ευθυμίου, τώρα βλέπω εδώ, πριν από λίγες μέρες ήρθε αυτός η κίτρινη προειδοποίηση για το Ομόνια ΑΕΚ. Μεταξύ των αγώνων που μας είπατε τώρα που ελέγχονται ως κόκκινοι φάκελοι, οι τέσσερις. Ποια είναι η διαδικασία, πώς σας έρχονται και εσείς πότε ενημερώνετε και τι περιμένετε? Ναι. Όλοι οι αγώνες που σας είπα, ναι. Ολυμπιακός Δόξα, Ολυμπιακός Ακρίτας, Παραλίμνινα, Ελέμεσου, ναι. Και Ομόνια ΑΕΚ, εξεκίνησαν πρώτα ως κίτρινη φάκελη. Ναι. Πορεία υπήρξε η έντονη στοιχηματική δραστηριότητα και έχουν χαρακτηριστεί κόκκινη. Mm-hmm. Δεν ξεκινούν οι φάκελοι απευθείας κόκκινη. Ναι. Ξεκινούν κίτρινοι και κάποιοι παραμένουν κίτρινοι. Ναι. Κάποιοι όμως μετά από κάποια έντονη δραστηριότητα στοιχηματική μπαίνουν στα όρια του κόκκινου. Εμείς τα παίρνουμε από την UEFA. Μάλιστα. Ναι. Και αυτό τώρα θα επανέλθω στο παιχνίδι αυτό και στους κίτρινους, αλλά αυτό που παίρνετε από την UEFA συνάδει με αυτά που παίρνει η αστυνομία, είναι η ΚΟΠ, με συγχωρείτε, η ΚΟΠ. Εμείς τα παίρνουμε, δεν τα παίρνει κανένας άλλος. Ωραία, αυτό που είπε ο κύριος Σαββίδης είναι για προηγούμενα χρόνια που έπαιρνε η ΚΟΠ. Ο Χάρης αναφέρθηκε σε προηγούμενες χρονιές που δεν έχω γνώση να σας ενημερώσω εγώ. Ναι. Ναι. Άρα τώρα, να ενημερώσει αυτό που κάνουμε εμείς. Άρα τώρα, κύριε Ευθυμίου, απευθείας σε εσάς. Έρχονται η ενημέρωση και εσείς... Προσέξτε ότι ο πρώτος πρέπει να ξέρει. Άρα κύριε Ευθυμίου, ήταν δική σας απόφαση της Επιτροπής με την παρούσα της σύνθεση ότι κάνατε και διάβημα στην UEFA ότι κύριε σε εμάς πρέπει να τα στέλνετε. Ναι, εμείς τα παίρνουμε, εμείς τα κοινοποιούμε και είναι απόφαση δική μας
οι δημοσιοποίησεις τους, αλλά αν είναι λάθος αυτό το πράγμα, γίνεται η παρούσα επιτροπή. Διότι είναι απόφαση δική μας. Ωραία. Κύριε Ευθυμίου, πάμε τώρα σε αυτό που βλέπω εδώ, που έχω μπροστά μου σε κάθε περίπτωση. Ένα yellow alert για το Ομόνια ΑΕΚ. Ήρθε ως κίτρινη προειδοποίηση. Ολοκληρώνεται το παιχνίδι, βλέπετε στο μεταξύ τη στοιχηματική δραστηριότητα και μετατρέπεται αναλόγως από εσάς ή από την UEFA πάλι σε κόκκινο. Όχι, όχι. Να σας πω το ναι. Να σας πω ως συγκεκριμένο αγώνα που με έχετε ρωτήσει. Ναι. Ο αγώνας είχε γίνει κόκκινος πριν ξεκινήσει. Μάλιστα. Λόγω της έντονης στοιχηματικής δραστηριότητας. Μάλιστα. Ωραία. Ήρθε κοντά μας ο φάκελος πριν ξεκινήσει, γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας ξεκινήσε ώρα 7. Ναι. Εγώ στις 6.30, αν δεν με πατενή μου, είχαμε πάρει ειδοποίηση από την UEFA ότι έχει γίνει κόκκινος ο φάκελος. Ναι. Πού η στοιχηματική... Δεν κάνουμε εμείς τους φακελούς, αγαπητοί μου. Ναι, το κατανοώ. Κατανοώ. Ναι, από τα ηλεκτρονικά συστήματα της UEFA. Που βλέπει τη στοιχηματική αυτή δραστηριότητα στο εξωτερικό, σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες της Ασίας. Πού είναι αυτή η δραστηριότητα? Είναι παντού. Παντού. Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω πού ακριβώς βρίσκεται, αλλά είναι παντού. Ναι, και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, ναι. Και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Γίνονται έντονα στοιχήματα και στην Ασία, ναι. Ωραία, κύριε Ευθυμίου. Αλλά δεν μπορώ να σας πω στοιχεία. Όχι, απλά πείτε μου προκειμένου, νομίζω το σκορ ήταν 0-2. Πόσο ήταν το Ομόνια ΑΕΚ? 0-2, ναι. 0-2. Άρα, αυτή τη στιγμή έχετε την έντονη στοιχηματική δραστηριότητα που οδηγείται σε μια κατεύθυνση, σωστά. Όλοι στοιχηματίζουν στο τελικό αποτέλεσμα. Ακολούθως, πώς γίνεται η διερεύνηση τώρα, ο ερευνών λειτουργός? Θα πάρει το φάκελο. Θα πάρει στοιχεία και λεπτομέρειες από την UEFA πλέον για να δούμε και να αξιολογήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνει ο ερευνητής. Όχι, ναι, λέω, αλλά τώρα θα δείτε και το παιχνίδι. Θα δείτε, για παράδειγμα, φάσεις που πώς προέκυψε ή να μην σκοράρει η Ομόνια ή να μην... Αυτό προσπαθώ να δω, ναι. Αναλυθεί το παιχνίδι. Το παιχνίδι θα αναλυθεί φάση με φάση από τον ερευνών και λειτουργό, ναι. Μάλιστα. Και θα μας δώσει έκθεση. Και αυτό είπατε και τα άλλα με τον Ολυμπιακό, για να μην εστιάζουμε μόνο σε ένα. Όλα δεν ρευνώ. Εσείς επιλέξετε να μιλήσουμε για ένα. Ναι, τελευταίο. Επειδή είναι τώρα αυτό που βρήκα. Που τελευταίο, στο... τελευταίο. Το τελευταίο, ναι. Λοιπόν, άρα κύριε Ευθυμίου, συνοψίζοντας, σήμερα είναι, είπαμε, μια μέρα ορόσημο συνεδρία της Επιτροπής για να μπουν τα πράγματα στις ράγες σε σχέση με τους τελευταίους φακέλους που από κίτρινη εξελίχθηκαν σε κόκκινους. Τέσσερις θα δοθούν όλοι σε ένα ερευνώντα λειτουργό, σωστά? Όχι. Ένα στον καθένα. Θα πάρει ένα αγώνα, δεν μπορεί. Ωραία, ωραία. Και είναι δύο για τους υπόλοιπους που εκκρεμούν, που είναι στη βάση καταγγελιών του Χάρη Σαββίδη, τον οποίο έχετε καλέσει σήμερα να δώσει τι έχει να δώσει. Και είπαμε την ΚΟΠ, πότε θα τη δείτε? Εγώ θα τη δω την ΚΟΠ αύριο το πρωί, για να τους παραδώσω και κάποιες αποφάσεις. Η έρευνα αυτή, από την έρευνα αυτή έχουμε κάνει ένα σημείωμα το οποίο αφορά την ΚΟΠ. Θα την καλέσουμε να λάβει μέτρα. Επίσης, πρέπει η ΚΟΠ να λάβει μέτρα για τα αναπτυξιακά της, για τα πρωταθλήματα των παιδών, διότι εκεί βρήκαμε ότι, αν είναι ποτέ δυνατόν, υπάρχει κίνδυνο να στηθεί αγώνα μεταξύ των 10χρονων. Και θα τους προειδοποιούμε να αλλάξουν το σύστημα. Ναι. Μα βλέπετε σε 10χρονα το under... Είναι σε πλατφόρμες στοιχηματικές, τέτοια παιχνίδια έχετε εντοπίσει? Όχι. Στοιχηματικές. Είναι συνεννοήσεις μεταξύ κάποιων για να πάει μια ομάδα διαβάθμιση, να μην πάει άλλη. Αυτά τα τρελά. Ναι. Και βάζουν παιδιά των 12 χρονών ενδεχομένως να μετέχουν στο τότε. Κύριε Ευθυμίου, πριν σας έτσι αποδεσμεύσω, αν μου επιτρέπετε, διότι έχω διατρύψει και σε αυτό το θέμα, για να γίνει αυτή η Επιτροπή Διοντολογίας, το 17 ψήφιστηκε Δεκέμβριο ο νόμος για τη χρηαγώγηση παιχνιδιών κλπ. Χρειάστηκε ένα χρόνο να διοριστεί αυτή η Επιτροπή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλουμε και δεν θέλουμε. Μετά είπαμε ότι και αυτό να υπάρξει, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την άρση των τηλεοπικοινωνιακών δεδομένων για να βοηθήσει. Πολλές τέτοιες υποθέσεις, κόκκινοι φάκελοι, για καιρό έρχονταν στην Κύπρο, στην αστυνομία, και έμπαινα σε ένα συρτάρι με την ένδειξη μια αστυνομική φύσεω υποθέση. Και είμαστε στο σήμερα, κύριε Ευθυμίου, και λέμε τώρα, ερευνώνται αυτοί οι φάκελοι που είναι κόκκινοι. Η συνέχεια, αν εντοπίσει η δική σα επιτροπή, η λειτουργή που έχετε διορίσει να ερευνήσουν, πάει στην νομική υπηρεσία και εκεί αποφασίζουν τι θα γίνει και αν είναι στημένο όντω ο αγώνα, τι είναι, ποιε είναι οι συνέπειε? Αστυνομία και περαιτέρω διαρρεύνηση και δικαστήριο.
Ναι. Και έχουμε δικαστική απόφαση από τότε που είναι σε λειτουργία αυτή η επιτροπή. Έχουμε τρεις δικαστικές αποφάσεις για παράνομη στοιχηματική δραστηριότητα που καταδικάστηκαν οι άνθρωποι. Αλλά ναι, δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς να επιβληθούν προστήματα των 850 και των 550 ευρώ. Αν μας ενδιαφέρει αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε την πηγή της διαφθοράς. Αυτή να βάλουμε ενώπιον της δικαιοσύνης. Ναι. Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Αλλά είπετε κάτι το οποίο είναι σωστό. Ο νόμος 181 του 17 ψηφίστηκε και έμεινε ενεργός για λίγο χρονικό διάστημα. Ναι. Ξέρετε ότι μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν έχει, δεν έχει δοθεί στην Επιτροπή προσωπικών υποστήριξη, δηλαδή δεν έχουμε μόνιμο. Υπηρεσιακό προσωπικό, ναι. Μας έλεγε ο κύριος Σαββίδης, ναι. Δεν ξέρω κανονισμούς αν έχετε, κύριε Ευθυμίου. Γίνεται τα μέλη αντί να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν να γράφουν πρακτικά. Γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα, 21ο Νεπτύβο, το Υπουργείο, με μοναδικό προσώπου που να έχει την εχεμήθεια και να έρθει να δουλέψει εκεί. Ναι, ένα στενογράφο, γραμματιακό, προσωπικό. Να απαντάει τα τηλέφωνα, αν μη τι άλλο, κύριε Ευθυμίου, αλλά είναι αυτό που γι' αυτό. Είμαι, αγαπητή μου. Ναι, είναι γι' αυτό που ενημέρωσα και τη διαδικασία αυτή, γιατί όποιο δεν θέλει να πάει στο Μήλο, κοσκινίζει πάρα πολλέ μέρε, ούτε 5 ούτε 10. Αν κάνουν άλλα πράγματα. Ναι. Έναν υπάλληλο θέλουμε. Το θέμα είναι να υπάρχει η πρόθεση από αυτού που και ψηφίζουν του νόμου, πραγματικά να εφαρμόζονται οι νόμοι και οι επιτροπέ να επιτελούν το έργο του. Να μην είναι δηλαδή χωρί λαχοκοχαλιά. Ναι. Είναι διατεθειμένη να εξαντλήσει κάθε μέσο στη διάθεση της για να ανακαλύψει την αλήθεια και να τη θέσει ενώπιον του κοινού. Ναι. Τώρα, επειδή ακολουθεί για άλλο θέμα, αλλά θα αναδειχθεί και αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ, εκείνο το κόκκινο κουμπί που είναι οι ανώνυμες καταγγελίες, γιατί είναι δύσκολο, ξέρετε. Ναι. Αυτό το χρησιμοποιάτε ή έχετε εσείς σχέση, ναι, ενημέρωση? Έχω εγώ. Ναι. Είναι συνδεδεμένο μαζί με το δικό μου, το προσωπικό το email αυτό, ναι, το πράγμα. Έρχονται καταγγελίες. Παραπάνω καλύτερα να μιλήσετε με τον Σπύρο. Έρχονται όμως εσάς καταγγελίες? Έρχονται, κάποιες καταγγελίες έρχονται, ναι. Ναι, και διερευνώνται αν υπάρχει κάτι. Ναι. Δεν έχουμε να αφήσει τίποτα να πέσει κάτω. Μάλιστα, κύριε Ευθυμίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.